Δόθηκε μια ολονύκτια δύσκολη μάχη από τις επίγειες δυνάμεις μας, οι οποίες ενισχύθηκαν από όλη την Ελλάδα με πεζοπόρα και επιλεκτές μονάδες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργαστήκαμε όπως έπρεπε. 4 μεγάλα μέτωπα μπορέσαμε να τα θέσουμε σε ύφεση και σήμερα το πρωί με τα εναέρια απτυτικά μας μέσα να μπορέσουμε να την οριοθετήσουμε. Ήταν μια δύσκολη μέρα για την Ζάκυνθο, αλλά και για όλη την Ελλάδα με 78 δασικές φωτιές παντού. Το πρόβλημα προέκυψε από την αδυναμία των πληθυντικών μας μέσων, τα οποία έγκαιρα ήρθαν στο νησί, αλλά λόγω αναταράξεων δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Η φωτιά έσπασε σε πολλά διαφορετικά μέτωπα, κινήθηκαν εξέλεγκτα. Αναγκαστήκαμε να εκενώσουμε το κερί και τον αγαλά, καθαρά για προληπτικούς λόγους. Οι εκενώσεις και απομακρύνσεις γίνανε όπως έπρεπε με την πειθαρχία και την τάξη που αρμόζει, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, με την περιφέρεια, με τους δήμους και όλους όσους καθημερινά μοχθούν, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, για τις περιουσίες και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε φυσικό περιβάλλον.